Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ο απολογισμός για το 2019, αν έλεγες με 2-3 κουβέντες, ποιος θα ήταν? Πολλά μαθήματα μέσα στο 2019. Mm-hmm. Πολύ έντονες στιγμές. Θυμάς την πρώτη σου δουλειά? Ήτανε να μοιράζω φυλάδια στο δρόμο, από σπίτι σε σπίτι. Αυτά τα διαφημιστικά που δίνουνε. Και ήτανε μια ωραία αλλά και άσχημη παράλληλα εμπειρία. Γιατί? Γιατί στην πρώτη μου δουλειά δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 40 χρόνια μεγαλύτερός μου και ήταν κάτι πολύ άσχημο και αυτό ήταν σαν μόλις βγήκα στη ζωή μου, έδωσε ένα τεράστιο χαστούκι. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μέσα από τη δουλειά ή καθώς μοίραζε φυλάδια σου κανέ? Όχι, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο προϊστάμενος στη δουλειά μου. Και από τα νεύρα μου τότε περπάτησα από το Περιστέρι μέχρι την Πετρούπολη με τα πόδια. Για να γυρίσω σπίτι μου να πω στη μητέρα μου το τι είχε συμβεί. Βλέπουμε είσαι και πάλι πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω, όπως έχω ξαναπεί, να αναφερθώ ξανά στα προσωπικά μου. Θα ήθελα ό,τι είναι να το κρατήσω για εμένα αυτό. Μόνο, είσαι καλά, μόνο αυτό. Δόξα τω Θεώ. Ποια δυσκολία έχεις αντιμετωπίσει μέσα από το χώρο του modeling? Γιατί μου λες ότι το modeling θέλει γερό στο μάχη. Είναι περισσότερο η απόρριψη. Πού σε έχουν απορρίψει? Με έχουν απορρίψει σε πάρα πολλά casting, για διαφημιστικά, για πασαρέλες, για φωτογραφίσεις. Έρχεστε τηλεοπτικά σε λίγες μέρες στις οθόνες μας. Ακούσαμε ότι σου έχουν κάνει πρόταση για το My Style Rocks. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πάλι εδώ έχει γίνει λίγο περίεργο. Γιατί? Λοιπόν, δεν θα σε δούμε. Κάτι έχουμε μιλήσει με το My Style Rocks, αλλά σύντομα σίγουρα δεν θα με δείτε. Γιατί? Μας κρατάς έκπληξη? Θα υπάρχει ίσως και ένας ρόλος έκπληξη σε όλο αυτό. Θα δούμε. Σίγουρα θα δείτε πολύ καινούρια και πολύ διαφορετικά πράγματα από ό,τι ήδη είχατε δει. Πώς φαίνεται η Κατερίνα Στικούδη στην παρουσίαση? Η Κατερίνα Στικούδη για μένα είναι ένα είδωλο. Πριν από ένα μήνα περίπου, η νικήτρια του πρώτου του My Style Rocks, η Ραμόνα Ιβλαντή, σχολίασε ένα κομμάτι στο θέμα του ντυσίματός σου. Μα αφού δεν με ξέρει, δεν με γνωρίζει, τότε πώς γνωρίζει το styling μου ή το τι έχω εγώ στην καρνταρόμπα μου? Βλέποντας αυτό από μου έκανε εμένα μεγάλη εντύπωση, γιατί όταν πραγματικά δεν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ή δεν τον έχουμε παρακολουθήσει, πώς μπορούμε να ξέρουμε το τι έχει, το τι κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του? Εμένα αυτό ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί... Το έχεις ακούσει? Ναι, αλλά είναι για μένα και συνεχίζει να μένει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Μια κοπέλα την οποία δεν γνωρίζω, δεν έχω ιδέα, δεν με γνωρίζει, μιλάει για μένα, μια στιγμή λέει ναι, φοράει αυτά, την άλλη στιγμή λέει ναι, δεν τη ξέρω. Την άλλη στιγμή λέει ναι, φάνει αυτό, αλλά δεν τη ξέρω. Τότε φάσκει και τη φάσκει.